Wilkinson. Θα πάει το σούτ από τα 6 μέτρα, θα ευστοχίσει. Πρώτο καλάθι για τον Πάση, σοφαρίζεστε 2-2. Στα Μολάμπρου, Παυλοπούλου, Jones, Αλέιν, κυκλοφορεί ο Παναθηναϊκός την μπάλα στην ζώνη. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για το τριφύλι. Πολύ ωραία πάσα για την Τσιμπίτκοβιτς και με αυτό το φλότερ θα πετύχει το καλάθι. Μισό και πλέον καλάθι ανήκει στην Jones. Φυλακούτα είναι μακριά από την ρακέτα, δεν μπορεί να απειλήσει από εκεί. Τώρα θα πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι όμως και είναι από τις δυνατές παίχτριες στο φετινό πρωτάθλημα. Θα πετύχει το καλάθι και θα ισοφαρίσει σε 4-4. Jones, Αλέιν. Καλή εδώ η κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό. Βρήκε μαρκάρι στο τρίποντο με την Σταμολάμπρου. Αστόχησε όμως. Εύκολο το rebound από την Wilkinson. Από την Τζέιμ ήταν, συγγνώμη. Δαμουλάκι. Τώρα είναι η Wilkinson, Πυλακούτα. Πολύ ωραία σκαστή πάσα. Είδε το κόψιμο της Μαρίνη και μπροστά ο Πας, 4-6. Jones. Παυλοπούλου και πάλι Jones. Θα πάρει το τρίποντο από την γωνία. Θα στοχίσει, ήταν από το ίδιο σημείο που νωρίτερα στόχισε και η Σταμολάμπρου. Προσπάθεια να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο για τον Πας. Γρήγορη όμως η επιστροφή από το τριφύλι. Πυλακούτα. Δαμουλάκη έχει πάνω τη στην Σταμολάμπρου. Θα πάρει το screen η Δαμουλάκη. Καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Προσπάθησε να κλέψει. Έκανε το deflection η Jones. Εκτός της τελικής γραμμής η μπάλα. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την ομάδα των Ιωαννίνων. Η επαναφορά. Πήρε το φάουλ η Μαρίνη από την Jones. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Κακή εδώ η αντίδραση από την πράσινη άμυνα. Και αυτό είναι και το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι σήμερα. Ακριβώς με την συμπλήρωση 2,5 λεπτών στην πρώτη περίοδο. Μαρίνη θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Θα κάνει το 4-7. Και έχει δικαίωμα για ακόμα μία. Θα ευστοχίσει και στην δεύτερη. 4-8 θα δώσει προβάδισμα 4 πόντων στους φιλοξενούμενες. Τσιμπίτκοβιτς. Σταμολάμπρου. Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει την λύση στην άμυνα ζώνης των Ιωαννίνων. Mid-range shoot από την Παυλοπούλου. Άστοχο και αυτό. Θέλει καλύτερη κυκλοφορία απέναντι στην άμυνα ζώνης ο Παναθηναϊκός. Υπομονή. Πυλακούτα, πέρασε ο Τόματς, αλλά το καλάθι πάρα πολύ ωραία. 4-10. Το 4-2 έχει γίνει 4-10 από τον Πας, που τρέχει σέρι 8-0. Τσιμπίτκοβιτς δεν θα απαντήσει, εύκολο το rebound από την Wilkinson. Και η Δαμουλάκη θα οργανώσει και αυτή την επίθεση για τον Πανς. Έχει πάνω της την Σταμολάμπρου. Λάθος από την Δαμουλάκη. Μπάλα φτάνει στα χέρια τη Αλέν. Θα κάνει όμως και εκείνη λάθος με την σειρά τη. Wilkinson το σουτ θα στοχίσει. Εύκολο το rebound από την Αλέν. Θα μου αλλάξει το σύν από την Τσβίρκοβιτς. Jones δεν πήρε το σουτ. Θα πάρει τώρα το screen από την Αλέν. Παυλοπούλου. Τσβίρκοβιτς και πάλι Παυλοπούλου. 5 δευτερόλεπτα με τον Παναθηναϊκό. Jones. Πολύ ωραία η πάσα για την Τσιμπίτκοβιτς. Δεύτερη όμορφη συνεργασία μέσα στις δύο πράσινες. Δεύτερη ασίστ για την Jones. Δεύτερο καλάθι σχεδόν με παρομοιότυπο τρόπο από την Τσιμπίτκοβιτς. Σκάστη η πάσα στην πλάτη της άμυνας. 6-10. Σπάει το σερί του Πας ο Παναθηναϊκός. Wilkinson από την γωνία θα πάρει το σουτ και θα ευστοχίσει. 6-12. Αλέιν, Jones. Υπήρξε μια διαφοροποίηση. Άλλαξαν στα δύο φτερά η Jones με την Σταμολάμπρου. Ενώ η Παυλοπούλου πήρε όλο τον διάδρομο. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ.
Διάβασε καλά εδώ την άμυνα. Τι της έδωσε η άμυνα βασικά τον Ιωαννίνο. Είδε τον διάδρομο. Πήγε όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Και είναι έτοιμη να πετύχει το μέγιστο. Και θα το κάνει. Έμεσο τρίποντο από την αρχηγό του Παναθηναϊκού. 9-12 το σκορ. Πράσινες που προσπάθησαν να πιέσουν και σε όλο το γήπεδο. Κατέβασε όμως την μπάλα ο Πας. Πυλακούτα. Βγήκε από τα σκρίν η Δαμουλάκη. Wilkinson. Μαρίν θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει. 9-15 θα απαντήσει στο έμεσο τρίποντο της της Πινελόπης Παυλοπούλου. Σβίτκοβιτς θα παίξει με την πλάτη, θα κερδίσει το φάουλ. Τα έχει και ο Μαγκιά δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ από την Wilkinson, η οποία το παραδέχτηκε κιόλας, σήκωσε το χέρι της. Παναθηναϊκός που μέχρι στιγμής μετράει 4 στα 5 δίποντα, έχει όμως και 0 στα 3 τρίποντα. Εύστοχη η πρώτη βολή από την Αντριάννα Τσβίτκοβιτς. Εύστοχη και η δεύτερη. 11-15 και έχουμε και το πρώτο time out της αναμέτρησης. Πάμε για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε και πάλι για την συνέχεια της πρώτης περίοδου. Στο μυαλό σου, στην περιοχή κάποια στιγμή. Εδώ βρίσκονται οι ντουλάπες που θα φτιάξεις κάποια στιγμή. Και ο πάροχος ενέργειας που θα αλλάξεις κάποια στιγμή. Όμως, για μια στιγμή, με τέτοιες προσφορές, θα αλλάξεις τώρα. Γιατί η Ελπέντισον καλύπτει τις ανάγκες σου μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες φτιαγμένες για σένα. Κάλεσε τώρα στο 18128 ή έλα σε ένα κατάστημα Ελπέντισον. Ελπέντισον, δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Και πάλι μαζί στο κλειστό της Λέω Φόρου και κοιτώντας την στατιστική απεικόνιση του μάτς, το πρώτο πράγμα σε αυτά τα 5 και 5 λεπτά που παίζουμε σε αυτή την πρώτη περίοδο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να βγάλει ούτε έναν φρενδιασμό. Είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Πιεστική άμυνα και η προσπάθεια να χτυπήσει στο transition, να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο και να βρει εύκολους πόντους. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει κάποιον φρενδιασμό και είναι απόρρια ίσως και της ενοχελικής άμυνας που παίζει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η επαναφορά θα είναι για τον Πας με την Μαρίνη. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει και πάλι να πιέσει σχεδόν σε όλο το γήπεδο. Τζέιμι έχει πάνω της την Σταμολάμπρου. Έσπασε το pressing της Ελληνίδας γκάρ του Παναθηναϊκού. Μαρίνη στην γωνία για την Τζέιμι θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Μπάλα βρήκε στο πίσω μέρος του καλαθιού. Νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 4-40 επόμενο ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ενώ η άμυνα ζώνης του Πάσα συνεχίζεται. Δεν έχει και λόγο να την αλλάξει ο coach των Ιωαννίνων, ο κύριος Μάριος Μιχαήλ. Τάπα εδώ της Wilkinson στην Τσβίτκοβιτς. Μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά όμως 11 δευτερολέπτων. Έχει αποδώσει μέχρι στιγμής η άμυνα ζώνης για τις φιλοξενούμενες. Jones. Σταμολάμπρου πήρε το σκρίν από την Αλέ και δεύτερο σκρίν. Θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Προσπάθεια για την τελικό rebound από την Παυλοπούλου. Δεν καταφέρουμε να συγκρατήσει την μπάλα εντός τελικής γραμμής. Νέα κατοχή για τον Πας. Τζέιμι προσπάθησε να βγαίνει ο γάνατο τον Παναθηναϊκό. Πήρε και το τρίποντο και ευστόχησε. Είναι κάτι που κάνει έξαλλη την Ελένη Καμπογιάννη. 11-18, το συν 7 ο Πας. Jones. Παυλοπούλου από το ύψος των βολών θα πάρει το σουτ και θα ευστοχίσει. 13-18.
Παυλοπούλου πλέον φτάνει τους 5 πόντους, στους 6 είναι η Αντριάννα Τσβίτκοβιτς. Φάουλ από την αρχηγό του Παναθηναϊκού τώρα, μόλις δεύτερο για τις πράσινες. 2 έχει ήδη και ο ΠΑΣ. Πυλακούτα θα δώσει για την Μαρίνη. Πυλακούτα και πάλι κοντά στο καλάθι, γύρισε με την βοήθεια του ταμπλό, πέτυχε το καλάθι. 13-20, το είπαμε από την αρχή ότι είναι ένα σημείο αναφορά στην επίθεση η Πυλακούτα για την ομάδα των Ιωαννίνων. Σβίρκοβιτς, Παυλοπούλου, Αλέιν, Σταμολάβρου. Την γωνία για την Τζόνς, δεν πήρε το σούτ, έδωσε για την Αλέιν. Κακή εδώ η πάσα, κλέβει η Μαρίνη, θα βγει στον φρεντιασμό, θα δώσει για την Τζέιμι. Στο σύν 9 ο Πας. 13-22, ενώ ετοιμάζεται η Σωτηρίου να περάσει στην αναμέτρηση. Ο πρώτος ευθυνιασμός του παιχνιδιού ανήκει στον ΠΑΣ. Φάρε εδώ που κερδίζει για να ανήκει στα Μολάβρου. Τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΣ. Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει ακόμα να μπει στο παιχνίδι. Και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στον πάγκο θα καθίσει η Ελένη, η οποία θα δεχθεί και τις οδηγίες από την Ελένη Καμπογιάννη. Παυλοπούλου. Τσβίτκοβιτς θα πάρει το τρίποντο από τη 45, θα στοχίσει, εύκολο το rebound από την Μαρίνη. Δαμουλάκη, Πυλακούτα έχει στην πλάση την Τσβίτκοβιτς. Μαρίνη θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει, μπάλα καταλήγει στα χέρια της Παυλοπούλου. Jones. Έχει τώρα την Πυλακούτα μπροστά της, Σωτηρίου στην γωνία η Σταμολάβρου. Jones στην κορυφή, δεν πήρε το σούτ. Θα το πάρει η Παυλοπούλου, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από την Σωτηρίου. Έκλεψε όμως την μπάλα η Δαμουλάκη. Πάσα έχει την ευκαιρία να στείλει για πρώτη φορά σήμερα την διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Μαρίνη θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Εκτός τελικής γραμμής η μπάλα, κατοχή για τον Παναθηναϊκό, 2-2 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τβίτκοβιτς, Jones, Σωτηρίου και πάλι Παυλοπούλου. Κάπως καλύτερη κυκλοφορία εδώ για τον Παναθηναϊκό, άστοχη όμως η Τβίτκοβιτς. Μαρίνη για την Πυλακούτα, έχει συμπλάτη στην Τσβίτκοβιτς και πάλι. Και πάλι η Μαρίνη. Αυτή τη φορά βάζει το χέρι στην Τσβίτκοβιτς και κλέβει και απόπειρα ευθυνδιασμού για πρώτη φορά για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Τζόουνς, κακή όμως εδώ η συνεννόηση. Παναθηναϊκός ήταν βιαστικός σε αυτόν τον ευθυνδιασμό. Wilkinson. Θα παίξει με πλάτη την Σωτηρίου, θα ευστοχίσει και αυτή είναι η πρώτη διψήφια διαφορά για τον ΠΑΣ. 13-24. Σωτηρίου για την Jones, Τβίτκοβιτς, Παυλοπούλου, Σταμολάμπρου. Πάσα για την Τβίτκοβιτς, φάουλ. Και είναι το δεύτερο φάουλ της Wilkinson στο παρκέ. Τβίτκοβιτς θα σηκωθεί, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον ΠΑΣ και η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Θα καθίσει στο πάγκο η Μαρίνη και θα περάσει το παιχνίδι η Ξανθοπούλου. Εδώ θα ξαναπεράσει και πάλι στο παρκέ η Ζίλιαν Αλέιν. Στον πάγκο η Τζόνς, ψηλώνει το σχήμα της η Ελένη Καμπογιάννη. Αυτή τη στιγμή στο 5 είναι η Αλέιν, στο 4 η Τβίτκοβιτς και στο 3 η Σωτηρίου. Παυλοπούλου, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό, Σταμολάμπρου. Παυλοπούλου θα πάρει το σουτ, θα ευστοχίσει η Πινελόβη Παυλοπούλου. Θα γίνει πρώτη παίχτρια με τους περισσότερους πόντους στον Παναθηναϊκό. Θα φτάσει στους 7 πλέον. Υπάρχει και μια διαφορά στο χρονόμενο της τάξης των 12 περίπου δευτερολέπτων.
Θα είναι παραπάνω, το σούτο το πήρε η Μάρκοβιτς και ευστόχησε. Παναθηναϊκός έχει μια ολόκληρη επίθεση να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. 15-26, είναι 11 τώρα για τον Πας. Του δεν έχει καταλήψει την άμυνα ζώνη ούτε δευτερόλεπτο σε αυτή την πρώτη περίοδο. Κάτι που έχει δυσκολεύσει αφάνταστα μέχρι τώρα τον Παναθηναϊκό. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από την Σωτηρίου. Θα κερδίσει το φάουλ, θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. 4,6 απομένουν ακόμα στο χρονόμετρο. Θα ευστοχίσει η Κατερίνα Σωτηρίου στην πρώτη βολή. Θα έχει δικαίωμα για ακόμα μία. Θα ευστοχίσει και σε αυτή. Θα κάνει το 17-26 για να δούμε τι θα κάνει ο Πάσα σε αυτά τα 4,6. Τζέιμις να κάνει βήματα. Φάουλ τα σφυρίζουν οι διαιτητές. Ήταν το τρίτο, είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός που έχει να δώσει ακόμα ένα. Πρώτο φάουλ για την Στάμο Λάμπρου. 2,5 περιμένουμε απομένουν ακόμα. Πυλιακούτα θα πάρει το τρίποντο. Χαμηλό το σούτ. Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν με μια μίνι έκπληξη μέχρι τώρα. Ο Πάσο προηγείται του Παναθηναϊκού με 26-17. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μπει στο παιχνίδι. Εμείς πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι για την εκκίνηση της δεύτερης περίοδου. Νίασελ, καινοτόμος λιποσαμιακή γέλη εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά, φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη φροντίδα και άμεση περιποίηση στα ταλαιπωρημένα σημεία του σώματος. Νίασελ και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου? Όποιος κι αν είναι, το DTX360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Ο δρόμος ανοιχτός μπροστά σου. Ξεδιπλώνεται σαν ιστορία που ακόμα δεν έχει υποθεί. Σε κάθε ευθεία, σε κάθε στροφή. Καινούργιες αναμνήσεις χαράσονται στην ψυχή. Ο δρόμος είναι ελευθερία. Βρες τη δική σου. Vogue. Drive your soul. Πάλι μαζί από τον κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. 17-26 το πρώτο σκορ της πρώτης περίοδου. Ένα δεκάλεπτο που δεν κύλησε καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό, ούτε στο κομμάτι της άμυνας ούτε σε αυτό της επίθεσης. Παναθηναϊκός που βρίσκεται στο μείον 9. Πάσα που μετράει ένα εντυπωσιακό 82% στα δίποτα, μετρώντας 9 στις 11 προσπάθειες. Έχει και 10 rebound. Για μόλις ένα λάθος στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, Παναθηναϊκός έχει 7 assist για μόλις 3 λάθη. Από την άλλη, όμως, ο Παναθηναϊκός έχει και την το 0 στα 6 τρίποντα. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να βγάλει κάποιον ευνηδιασμό. Πας μετράει ήδη 2 στους 3. Πας που, όπως είπαμε νωρίτερα, μετράει πλέον, είχε 10 assist για μόλις 3 λάθη. Θα κάνει και το 17-28 στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Αλέιν, Jones, θα βγάλει και την Στάμο Λάμπρου το τρίποντο. Θα στοχίσει εκτός τελικής γραμμής η μπάλα για τον Πας. Αυτό ήταν το 7ο χαμένο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό.
πλέον μετράει εντός παιδιάς 6 στα 16 σούτ. Τζέιμι, Πυλακούτα. Θα δώσει για την Μαρίνη. Εκτός τελικής γραμμής η μπάλα. Κατοχή παραμένει για τον Πάσου που έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση. Πυλακούτα. Και πάλι Μαρίνη έχει πάνω της την Παυλοπούλου. Πήρε το σκηνό από την Πυλακούτα. Θα προσπαθήσει να την βρει. Καλή όμως εδώ κατά το double team από τις παίχτες του Παναθηναϊκού. Πρόλαβε κιόλας η Jones την μπάλα πριν βγει αυτή εκτός τελικής γραμμής. Σωτηρίου. Όλο τον δρόμο προς το καλάθι. Θα κάνει το 19-28. Από τις λίγες φορές που ο Παναθηναϊκός έπιασε ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΣ. Πυλακούτα και πάλι. Ξανθοπούλου. Και πάλι Πυλακούτα. Από τέλος των βολών σχεδόν θα πάρει το σούτ. Θα φτωχίσει. Rebound από την Jones. Παυλοπούλου. Σωτηρίου. Έβαλε στόπι ο Παυλοπούλου νωρίτερα στην κατάσταση εφηνδιασμού που είχε πάνω να κόσει. Πολύ ωραία. Πάσα την Σωτηρίου για την Αλέιν. 21-28, ο Παναθηναϊκός που στις τελευταίες δύο επιθέσεις δείχνει λίγο κάπως να αντιδρά. Μάρκοβιτς. Μαρίνη. Και πάλι Μάρκοβιτς. Πυλακούτα στην γωνία για την Ξανθοπούλου. Μάρκοβιτς έχει συμπέδει στην Παυλοπούλου. Καλή εδώ η άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Το double team από την Παυλοπούλου και την Σταμολάβρου. Εκτός τελικής γραμμής για τον Πάση μπάλα 2,1 όμως ακόμα για να εκδηλώσει την επίθεσή του. Η Τζέιμι θα είναι στην επαναφορά. Αλλαγή για τον Πάση. Δαμουλάκι θα περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Έχουμε time out από τον προπονητή των Ιωαννίνων για να δούμε τι θα σχεδιάσει σε αυτά τα 2,1. Διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι. Είμαστε στο μυαλό σου, στην περιοχή κάποια στιγμή. Εδώ βρίσκεται το ραντεβού για καθαρισμό που θα κλείσεις κάποια στιγμή. Και ο πάροχος ενέργειας που θα αλλάξεις κάποια στιγμή. Όμως για μια στιγμή, με τέτοιες προσφορές, θα αλλάξεις τώρα. Γιατί η Ελπέντισορ καλύπτει τις ανάγκες σου μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες φτιαγμένες για σένα. Κάλεσε τώρα στο 18128 ή έλα σε ένα κατάστημα Ελπέντισορ. Ελπέντισορ, δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Μίωσελ, καινοτόμος λιποσωμιακή γέλη εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά. Φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη φροντίδα και άμεση περιποίηση στα ταλαιπωρημένα σημεία του σώματος. Μίωσελ και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Επιστροφή στο κλειστό της Λεωφόρου, 21-28 το σκορ μέχρι στιγμής. Σαν φάντα κάτι από παραπάνω από 2 λεπτά που έχουμε διανύσει σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις πεντάδες σε σχέση με αυτές που ήταν στο παρκέ πριν από το time out. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο coach των Ιωαννίνων σε αυτό το 2,1 που μένει. Βάλασε για τις Μάρκοβιτς, δύσκολο το σουτ, airball. Και αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια του Παναθηναϊκού για εφηνιδιασμό με την Jones. Εδώ ίσως να υπήρχε και φάουλ. Διαμαρτύρεται η Αμερικανίδα, διαμαρτύρεται και ο πάκος του Παναθηναϊκού. Μάρκοβιτς θα πάρει το σουτ, θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 21-30. Αλέιν. Πολύ ωραία γύρισε πέρα του Σόμετσικά το καλάθι. Καλάθι και φάουλ από την Αμερικανίδα. Πολύ ωραία η προσπάθεια εδώ από την Αλέιν. Τα έχει δικαίωμα με την βολή να πετύχει το έβεσο τρίποντο. Εδώ το κάνει θα αστοχίσει. Ακόμα καλύτερα όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Ναι, επίθεση για τον Παναθηναϊκό, τρίποντο από την Σωτηρίου, 45 μήνες, θα ευστοχίσει η Κατερίνα Σωτηρίου. 26-30,
Μειώνει ο Παναθηναϊκός. Ανεβαίνουν και τα τεσιμπέλη φίλοι του Παναθηναϊκού στις εξέδρες. Παραλίγο να κλέψει εδώ η Αλέιν, Πυλακούτα. Μαρίνη έχει πάνω της την Παυλοπούλου. Πυλακούτα θα προσπαθήσει να παίξει και πάλι με την Αλέιν. Θα γυρίσει με το αριστερό, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πλέον μετράει 4-4 η σέντερ των Ιωαννίνων. 26-32. Σταμολάμπρου. Παυλοπούλου προσποιήθηκε. Και πάλι Σταμολάμπρου θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή. Θα στοχίσει. Εκτός τελικής γραμμής η μπάλα. Προηγουμένως η Κατρίνα Σωτηρίου πέτυχε το πρώτο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Στην 8η προσπάθεια του Τρυφελιού. Πλέον με αυτή και της Σταμολάμπρου. Οι πράσινες μετράνε 1-9. Είναι ένας τομέας ακόμα το περιφερειακό σουτ που δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Κυρίως στην άμυνα ζώνης που έχει να αντιμετωπίσει στο πρώτο δεκάλεπτο. Πίεσε εδώ η Σταμολάμπρου. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα Μαρίνη. Έχει πάνω της την Παυλοπούλου. Πήρε το σκρίν από την Μάρκοβιτς. Ολόδρομο προς το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια. Το rebound από την μέτρο του είδους. Ζιλιαν Αλέιν. Jones. Προσποιήθηκε, θα κερδίσει και τις δύο βολές, τα βάζει και λίγο με τον εαυτό της που δεν πέτυχε το καλάθι, ήταν όμως κάπως δύσκολη η προσπάθεια. Είναι μία από τις κινήσεις που έχει στο ρεπερτοριό της η Jasmine Jones, η οποία έχει πολύ γρήγορο πρώτο βήμα, εκρηκτικότητα και την ικανότητα να τελειώνει τέτοιες φάσεις. Εδώ θα ευσοχίσει και στην πρώτη βολή. 27-32 το σκορ. Θα ευσοχίσει και στην δεύτερη. 28-32. Θα φτάσει τους 4 πόντους. Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Είναι η Παυλοπούλου και η Σωτηρίου. Φάουλ εδώ της Σταμολάμπρου. Πρώτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό στον αυτή την δεύτερη περίοδο. Και το πρόβλημα είναι ότι είναι δεύτερο φάουλ της Σταμολάμπρου. Για να δούμε τι θα κάνει η Ελένη Καβογιάννη. Σηκώνεται η χέρι Στανίδου. Νέο deflection εδώ από την Jasmine Jones. Τόσο τελικής γραμμής στην μπάλα. Χερισενίου θα περάσει στο παρκέ. Θα βγει τελικά η Ανανίκη Σταμολάμπρου. Δεν θέλει να ρισκάρει κάτι η Ελένη Καβογιάννη. Και πάλι σε σχήμα με την Σωτηρίου στο 3 ο Παναθηναϊκός. Αλένη στο 5, Χερισενίδου στο 4. Δαμουλάκη. Μάρκοβιτς θα πάρει το τρίποντο. Κακό σου, την πελαφτάνει στα χέρια της Αλένη τελικά. Ναι, η οποία θα πεσμένει, θα βρει την Jones. Παυλοπούλου. Jones, Σωτηρίου, τρομερή πάσα για την Αλέιν. Δεν γύρισε όμως γρήγορα. Jones θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή, θα στοχίσει. Βάζει τα χέρια της μπάλα η Παυλοπούλου, πριν η Αλέιν κόλλησε για λίγο. Θα μπορούσε να γυρίσει πιο γρήγορα σε πρώτο χρόνο και να πετύχει το καλάθι. Το καλάθι θα το πετύχει τώρα ο Πας. Με την Μαρίνη, η οποία κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, θα φτάσει πλέον τους 9 πόντους. Ενώ υπάρχει μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 5-10 ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πας που μέχρι τώρα αποδεικνύεται σκληρό καρύδι. Συνεχίζει να προηγείται, είχε προηγηθεί πριν θυμίζουμε ακόμα και με 11 πόντους. Τώρα είναι στους 6, 28-34. Παναθηναϊκός μόνο με ξεσπάσματα καταφέρνει να πλησιάσει στο σκορ. Δεν έχει ακόμα την απαιτούμενη διάρκεια στο παιχνίδι του. Και αυτό που βλέπετε και τώρα, το κομμάτι της ζώνης που εφαρμόζει ο Πας, τον έχει δυσκολέψει αφάνταστα μέχρι τώρα. Jones, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Πήρε το σκρίν από την Χεριστανίδου. Σωτηρίου, θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει επιθετικό rebound από την Jones. Με την βοήθεια του ταμπλό.
Δυναμική εδώ η προσπάθεια από την Αμερικανίδα. 30-34. Μαρίνη με την Wilkinson. Μάρκοβιτς στο σούτ. Νέο rebound από την Αλέιν. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να χτίσει ένα momentum για να φέρει τούμπα το μάτσο. Παυλοπούλου θα πάρει το τρίποντο από την γωνία. Θα ευστοχίσει η Πινελόπη Παυλοπούλου. Δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Στον πόντο διαφορά 33-34. Τζέιμι για την απάντηση. Δεν θα τα καταφέρει. Φάουλα από την Κάτερινα Σωτηρίου στην διεκδίκηση του rebound. Κράτησε την Μάρκοβιτς. Δεύτερο φάουλα για τον Παναθηναϊκό. Κάτερινα Σωτηρίου που θα καθίσει στον πάγκο. Σταμόλα που θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Παυλοπούλου με το τρίποντο νωρίτερα έγινε η δεύτερη παίχτρια με διψήφιο αριθμό πόντων στο σημερινό παιχνίδι. Έφτασε τους 10. Στους 11 είναι ήδη η εξαιρετική Μαρίνη μέχρι τώρα. Πυλακούτα. Δαμουλάκη. Wilkinson. Καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Προσπάθεια για ευνηδιασμό με την Σταμολάμπρου. Φάουλ. Καλάθη και φάουλ από την άλλα νίκη Σταμολάμπρου. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, ενώ στο παρκέ είναι πεσμένη η Wilkinson. Για να δούμε τι έχει η παίχτρια των Ιωαννίνων. Δείχνει να πονάει αρκετά. Πιάνει το δεξί της γόνατο, είναι η φάση που έχει γίνει ακριβώς μπροστά μας. Ευχόμαστε να μην έχει κάτι η Αμερικανίδα παίχτρια των Ιωαννίνων. Έχει πέσει άμεσα το ιατρικό επιτελείο τόσο του Πάσου όσο και του Παναθηναϊκού. Δείχνει να πονάει αρκετά η παίχτρια του Πάς. Για να δούμε εμείς την φάση. Ήταν άτσαλος ο τρόπος με τον οποίο προσγειώθηκε η Wilkinson. Η οποία έχει βάλει τα κλάματα. Είναι μια δύσκολη στιγμή ομολογουμένως. Υπάρχει όπως είναι φυσικό μια διακοπή στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα όμως δεν έχει να κάνει ούτε διακοπή ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με την υγεία και την κατάσταση του τραυματισμού της Wilkinson. Η οποία σιγά σιγά και υποβασταζόμενη σηκώνεται. Είναι μία από τις δύσκολες στιγμές του αθλητισμού, δυστυχώς. Εμείς να ευχηθούμε να μην είναι κάτι το σοβαρό και να δούμε την Wilkinson και πάλι πολύ σύντομα στα γήπεδα. Ο Wilkinson που δέχτηκε το χειροκρότημα σχεδόν από όλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα οδηγηθεί στα αποδυτήρια. Ήταν ομολογουμένος, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι η φάση έγινε ακριβώς μπροστά μας. Λίγο άσχημη η εικόνα από το δεξιγόνατο της Wilkinson. Και μέσα σε όλα το πρέπει να συνεχιστεί και το παιχνίδι. Είχαμε μείνει στο καλάθι κεφάλου στον ευνηδιασμό της Σταμολάμπρου που έδωσε και πάλι το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Θα παραμείνει ζεστή η Σταμολάμπρου, θα πετύχει την βολή 36-34.
Τζέιμι, αυτό το κάτι σαν lay-up. Αυτή την τούρτα που λέγανε και οι παλαιότεροι. Jones ισοφάρισε η Τζέιμι σε 36-36. Λάθος εδώ από την Χεριστανίδου. Μαρίνι, όδωσε για την Τζέιμι. Και πάλι Μαρίνι. Έχει μπροστά της την Λέιν. Θα κάνει το βηματάκι στο πλάι, θα πάρει το σούτ και θα ευστοχίσει. Είναι για δύο πόντους, 36-38, φτάνει στους 13 πόντους η Μαρίνι. Πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, πηγή σκοραρίσματος από την άλλη πλευρά για τον ΠΑΣ. Φάουλ που κερδίζει η Παυλοπούλου από την Δαμουλάκη, τέταρτο ματικό για τον ΠΑΣ. Από εδώ και πέρα σε κάθε φάουλ ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, θα οδηγείται στην γραμμή των βολών. Παυλοπούλου θα δει για την Τζόνς και πάλι Παυλοπούλου. Τζόνς πήρε τον σκήνα από την Χεριστανίδου στην γωνία για την Παυλοπούλου. Θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει η Πινελόπη Παυλοπούλου. Θα δώσει και πάλι προβάδισμα στο Παναθηναϊκό με 39-38. Θα φτάσει στους 13 πόντους. Θα κλέψει η Χεριστανίδου Τζόνς στα Μολάμπρου. Όλο το δρόμο προς το καλάθι. Θα ευστοχίσει όμως επιθετικό rebound. Τελειώνει τη φάση η Αλέιν. Φοβήθηκε το στόπ νωρίτερα στα Μολάμπλου και άφησε κάποιος περίπτερο, παράξενο τρόπο την μπάλα στο καλάθι. Της έδωσε κάπως περισσότερο ύψος. Σε κάθε περίπτωση η Αλέιν τελείωσε την φάση 41-38. Ο Δαμουλάκη έχει πάνω της την Jones. Φάουλ από την Jones. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, δεύτερο προσωπικό για την Αμερικανίδα. Σβίτκοβιτς είναι έτοιμη να περάσει και πάλι στο πάρκε. Στον πάκο θα καθίσει η Αλέιν. Παναθηναϊκός που σε αυτή την δεύτερη περίοδο τρέχει μέχρι στιγμής σε ένα επιμέρους 24-12. Μαρίνι, Πυλακούτα και πάλι Μαρίνι, όχι. Προσποιήθηκε η Πυλακούτα στην γωνία για την Τζέιμι, θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τον Πάσο με την Δαμουλάκη και πάλι Τζέιμι. Πήρε το σκήνο από την Πυλακούτα. Έβαλε το χέρι της στην μπάλα η Πινελόπη Παυλοπούλου όμως και κέρδισε. Φάουλ πιθανότητα και αντιαθλητικό. Τράβησε την φανέλα εδώ η Τζέιμι της Παυλοπούλου. Μιλάνε δύο διαιτητές για το άθλο να το αναβαθμίσουν. Και τώρα και οι τρεις. Έχω την εντύπωση ότι θα το κάνουν. Για να δούμε την τελική τους ετοιμιγορία και όντως Τζέιμι τράβησε την μπλούζα της Παυλοπούλου. 1.49 ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός που θα έχει δύο ελεύθερες βολές και την κατοχή και πάλι δική του. Θα ευστοχίσει η Πινελόπη Παυλοπούλου. Κορυφαία παίχτρια για τον Παναθηναϊκό σήμερα, φτάνει τους 14 πόντους. Και τώρα τους 15. 43-38 για τον Παναθηναϊκό. Time out από την Ελένη Καβογιάννη. Διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου? Όποιος κι αν είναι, το DTX 360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX 360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Ο δρόμος ανοιχτός μπροστά σου. Ξεδιπλώνεται σαν ιστορία που ακόμα δεν έχει υποθεί. Σε κάθε ευθεία, σε κάθε στροφή, καινούργιες αναμνήσεις χαράσονται στη ψυχή. Ο δρόμος είναι ελευθερία. Βρες τη δική σου. Vote. Drive your soul. Και πάλι μαζί εδώ στο κλειστό της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός στην δεύτερη περίοδο με αυτό το επιμέρους πλέον 26-12 που τρέχει. Έχει γυρίσει το παιχνίδι. Προηγείται πλέον με 43-38. 1.49 απομένουν ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τον Παναθηναϊκό είναι η Πινελόπη Παυλοπούλου. Πλέον έχει τους 15 πόντους.
3-3 βολές, 3-4 δίποτα, 2-3 τρίποντα. Έχει και 2 assist. Από εκεί και πέρα στους 7 είναι η Κατερίνα Σωτηρίου και από 6 έχουν Τσβίτκοβιτς, Τζόνς και Αλέιν. Αλέιν που έχει μαζέψει ήδη και 7 rebound. Από την πλευρά του Πάστ στους 13 είναι η Κατερίνα Μαρίνη. Υπενθυμίζουμε ότι η Wilkinson έχει φύγει από το παιχνίδι. Έπεσε άσχημα στο παρκέ και έχει οδηγηθεί στα αποδυτήρια. Εμείς θα προσπαθήσουμε κατά την ανάπαυλα να μάθουμε την κατάστασή της. Τσβίτκοβιτς στο τρίποντο. Θα πετύχει το καλάθι. 46-38. Παναθηναϊκός που έχει πετύχει 4 τρίποντα σε αυτή την περίοδο. Από το 0-6 της πρώτης περίοδου πλέον μετράει 4-13. Μαρίνη, Πιλακούτα, έχει πλάτη στην Τσβίτκοβιτς. Ίσως έσπρωξε κιόλας, βρέθηκε στο παρκέ Τσβίτκοβιτς, δεν έδωσαν κάτι οι κινητές. Πέτυχε το καλάθι η Πιλακούτα. Σαράντα. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Τσβίτκοβιτς, Jones, Παυλοπούλου θα πάρει το τρίποντο και σιγά μην το έχανε σήμερα. 49-40 στους 18 πόντους η Πινελόπη Παυλοπούλου. Μετρώντας πλέον 3-4 τρίποντα. Ξανθοπούλου. Μαρίνη έχει πάνω στην Jones. Δέχεται το δίπλο screen. Φάουλ από την Χεριστανίδου. Έξυπνο είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν το τελευταίο, πλέον έχει 4 ομαδικά. Αν εξαντλήσει την επίδεσή του ο Πας θα του μείνουν και κάτι παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα. Πιλακούτα. Μαρίνη. Και πάλι Πιλακούτα. Με την Τβίτκοβιτς στην πλάτη της. Καλάθι και φάουλ από την σέντερ του Πας. Εκμεταλλεύεται τον Νόγκο που έχει στο κοντά στο καλάθι. Δεν είναι και εύκολη να την αντιμετωπίσει η Τσβίρκοβιτς. Αν πάρει καλή θέση κοντά στο καλάθι η Πιλακούτα με το εκτόπισμα που έχει, έχει σαφέστατο πλεονέκτημα. Θα πετύχει και το έμεσο τρίποντο. 49-43. Θα φτάσει πλέον τους 13 πόντους. Έχει 6-7 δίποντα. Jones, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Παυλοπούλου, μέσα και αυτό. 52-43 από την Πινελόπη Παυλοπούλου, η οποία είναι τρομερή σε αυτή την πρώτη περίοδο. Έχει φτάσει τους 21 πόντους, είναι μακράν η πρώτη σκόρερ και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για το παιχνίδι. Παναθηναϊκός που πλέον μετά το 17-26 της πρώτης περίοδου, χάρη σε αυτό το επιμέρους 35-17 στην δεύτερη περίοδο, προηγείται πλέον με 52-43. Έχει βάλει τις βάσεις για ακόμα μία νίκη, όλα αυτά χάρη στην Πινελόπη Παυλοπούλου που είναι τρομερή και φοβερή σήμερα. Δύο ομάδες, οι παίχτες των δύο ομάδων οδηγούνται στα αποδυτήρια. Πάμε και εμείς να ρίξουμε μία ματιά στην στατιστική απεικόνηση, αφού πρώτα ανανεωθεί και λίγο. Γιατί ακόμα μας δείχνει την Παυλοπούλου στους 15 πόντους. Λοιπόν, 21 και την Πινελόπη Παυλοπούλου που μετράει πλέον 4 στα 5 τρίποντα. Στους 9 είναι η Αντριάννα Τβίρκοβιτς, στους 7 η Κατερίνα Σωτηρίου και από 6 έχουν η Τζάσμιν Τζόνς και Τζίλιαν Αλέιν. Μάλιστα η Τζόνς μετράει ήδη και 8 ασίστ, ενώ η Αλέιν έχει και 7 rebound. Από την πλευρά του ΠΑΣ, οι παίχτες που τον κουβαλούν μέχρι τώρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι ξεκάθαρα η Κατερίνα Μαρίνη και η Ελένη Πιλακούτα. Δύο παίχτες του ΠΑΣ μετράνε από 13 πόντους. Με την Πιλακούτα να έχει 6-7 δίποντα, την Μαρίνη 4-6 δίποντα. 1-3 τρίποντα από την Μαρίνη που μετράει ήδη και 7 ασίστ. Είναι ο Ιθινονούς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΣ. Παίχτες που ούτως ή άλλως σε όλο το πρωτάθλημα τραβούν την ομάδα των Ιωαννίνων.
52-43 λοιπόν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή περίπου 12 με 13 λεπτά και θα επανέλθουμε και πάλι για την κίνηση της τρίτης περίοδου. Στο μυαλό σου, στην περιοχή κάποια στιγμή. Εδώ βρίσκονται οι φίλοι και οι γνωστοί που θα κανονίσεις ποτάκι κάποια στιγμή. Και ο πάροχος ενέργειας που θα αλλάξεις κάποια στιγμή. Όμως για μια στιγμή. Με τέτοιες προσφορές θα αλλάξεις τώρα. Γιατί η Ελπέντισον καλύπτει τις ανάγκες σου μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες φτιαγμένες για σένα. Κάλεσε τώρα στο 18128 ή έλα σε ένα κατάστημα Ελπέντισον. Ελπέντισον, δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Μίωσελ, καινοτόμος λιποσωμιακή γέλη εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά. Φυτικής προέλευσης. Στοχευμένη φροντίδα και άμεση περιποίηση στα ταλαιπωρημένα σημεία του σώματος. Μίωσελ και ποιος σε πιάνει. Από την Cross Pharmaceuticals. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου? Όποιος κι αν είναι, το DTX360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Ο δρόμος ανοιχτός μπροστά σου. Ξεδιπλώνεται σαν ιστορία που ακόμα δεν έχει υποθεί. Σε κάθε ευθεία, σε κάθε στροφή. Καινούργιες αναμνήσεις χαράσονται στην ψυχή. Ο δρόμος είναι ελευθερία. Βρες τη δική σου. Vogue. Drive your soul.
Επιστροφή και πάλι στο κλειστό της Λεωφόρου. 52-43 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Και να ξεκινήσουμε με κάτι που δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Πρώτη διάγνωση δείχνουν ότι οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώνονται για την Wilkinson, η οποία πιθανότατα έχει πάθει κάποια σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις για να έχουν μια ξεκάθαρη διάγνωση και οι άνθρωποι του ΠΑΣ για την κατάσταση της Wilkinson, η οποία υπενθυμίζουμε ότι περίπου στα μισά της δεύτερης περίοδου σε μια προσπάθεια να κόψει την Σταμολάμπρου πάτησε άσαλα στο παρκέ. Το γόνατό της δεν προσφιώθηκε όπως θα έπρεπε. Έπεσε σφαδάζοντας στο έδαφος και οδηγήθηκε υποβασταζόμενη στα αποδυτήρια. Στα αγωνιστικά, ενώ εσείς με την βοήθεια του Θοδωρή Κότσικα, που τον ευχαριστούμε και πάλι, βλέπετε την φάση. Μια δύσκολη στιγμή για το πρώτο ημίχρονο. Στην προσπάθειά της βλέπετε η Wilkinson να κόψει την Σταμπολάμπρου, πάτησε άσχημα. Στο παρκέ. 52-43 λοιπόν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός που έχει σε τρομερή μέρα την Πινελόβη Παυλοπούλου, η οποία στο πρώτο ημίχρονο σταμάτησε στους 21 πόντους. Αρχηγός του Παναθηναϊκού μετράει 4 στα 5 τρίποντα, 3 στα 4 δίποντα, 7 στα 9 συνολικά σουτ εντός παιδιάς, έχει και 2 assist. Πλούσια η εμφάνισή της μέχρι τώρα. Εκκίνηση λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Παυλοπούλου, Τσβίτκοβιτς. Κακή εδώ η πάσα από τις πάσες που σίγουρα δεν θέλουν οι προπονητές. Παράλληλη πάσα στην επίθεση. Δαμουλάκη, Μάρκοβιτς. Τζέιμι. Πυλακούτα, που μαζί με την Μαρίνη ήταν οι πρωταγωνίστριες για τον ΠΑΣ στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης. Προσπάθησαν δύο παίχτες του ΠΑΣ να συνεργαστούν, δεν τα κατάφεραν, λάθος, έκλεψε η Σταμολάμπρου, τρέχει στον ευνηδιασμό. Θα αστοχίσει επιθετικό rebound από την Αλέν που θα τελειώσει την φάση. Αλέν που πλέον μετράει 8 πόντους και 8 rebound. Δεν είναι είδηση το ότι είναι σε πορεία για ακόμα ένα double-double. Τζέιμι από το ύψος των βολών θα αστοχίσει, rebound από την Jones. Αυτό το συνέδεκα που βρίσκεται το Παναθηναϊκός τώρα είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Τρίποντα από την Τσβίτκοβιτς θα αστοχίσει, η μπάλα στα χέρια της Δαμουλάκη. Πυλακούτα. Για την Τζέιμι, προσποιήθηκε, καλή άμυνα από την Τζόνς, εκτός ισορροπίας το σούτ, εύκολο το rebound από την Αλέιν. Παυλοπούλου, ενώ ο Πάς εξακολουθεί να εφαρμόζει αυτή την άμυνα ζώνης, που στην πρώτη περίοδο δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Πριν η Πινελόπη Παυλοπούλου πάρει το όπλο της, ακόμα ένα τρίποντο από την αρχηγό του Τριφυλιού. 57-43. 24 πόντους για την On Fire σήμερα Πινέλο Παυλοπούλου. Μαρίνη δεν θα καταφέρει να απαντήσει. Τριμπάουν από την Τσβίτκοβιτς που θα κατεβάσει κιόλας την μπάλα. Θα δώσει για την Jones. Τσβίτκοβιτς, Jones. Αλέιν. Σταμολάμπρου για την Τσβίτκοβιτς από την γωνία. Θα αστοχίσει η Κροάτης, ακόμα ένα επιθετικό rebound από την Αλέιν. Θα αστοχίσει ακόμα και ένα rebound. Μπάλα τελικά στα χέρια της Τσβίτκοβιτς Παυλοπούλου. Στην γωνία για την Τσβίτκοβιτς θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Δεν έχουν πάει τα σούτ στην Κροάτσια forward σήμερα. Όλο το δρόμο προς το καλάθι Μαρίνη. Θα αστοχίσει όμως, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές μετά το φάουλ που κέρδισε από την Τσβίτκοβιτς. Και ενώ εδώ στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
Τώρα στο κίστη η Μαρίνη κιόλας στην πρώτη βολή. Θα εστοχίσει στην δεύτερη, 57-44. Θα σπάσει αυτό το 5-0 σερί του Παναθηναϊκού σε αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Jones. Παυλοπούλου θα δώσει για την Στάμο Λάμπρου. Θα χάσει την μπάλα από την Τζέιμι. Έχω την εντύπωση ότι πρώτα κοίταξε που θα δώσει την μπάλα πριν ασφαλίσει την κατοχή της μπάλας. Μάρκοβιτς. Πιλακούτα με την Αλέιν. Ο Μαρκάρης τη Μάρινη στην γωνία θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. Μαρίνη που συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, φτάνει πλέον τους 16 πόντους. Δεύτερο τρίποντο για την Ελληνίδα γκάρτ στο παιχνίδι. Jones. Παυλοπούλου εκτός ισορροπίας στο σουτ και αυτό μέσα. Είναι συνδεδεμένη με το καλάθι σήμερα η αρχηγός του Τρυφελιού. 26 πόντους πλέον για την Παυλοπούλου. Φαίνεται μάλλον αποφασισμένη να πάρει το βραβείο του MVP από την Αλέιν σήμερα. Δαμουλάκη. Φάουλ έδωσαν οι διαιτητές στην Αλέιν. Εκτός φάσης στα screen. Βρέθηκε στο πάτωμα η Τζέιμι. Πρώτο φάουλ προσωπικό για την Τζίλιαν Αλέιν. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον ΠΑΣ. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Τσβίρκοβιτς στον πάγκο. Σωτηρίου στο παρκέ. Επιθετικό φάουλ εδώ από την Μάρκοβιτς. Πολύ εύκολα είδε την προσπάθεια που ήθελε να κάνει η Μάρκοβιτς. Η Ανανίκη στα Μολάμπρου. Μπήκε μπροστά της, κέρδισε το επιθετικό φάουλ. Ήθελε να κόψει στην ρακέτα η Μάρκοβιτς για να πάρει την μπάλα μετά το baseline out που είχε ο ΠΑΣ. Σταμολάμπρου, Jones, Παυλοπούλου, Αλέιν. Σταμολάμπρου αμαρκάρισε από τις 45 μήνες, θα πάρει το τρίποντο, θα σπάσει το ρόδι σήμερα. Πρώτο τρίποντο μετά από 5 προσπάθειες για την Σταμολάμπρου, 62-47 το σκορ. Μαρίνη, όχι δεν σούτερε. Τελικά Πιλακούτα η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Κατέληξε εκτός τελικής γραμμής η μπάλα από το κεφάλι της Πιλακούτα. Και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό που έχει την ευκαιρία να αυξήσει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Αλέιν, Σωτηρίου, Σταμολάμπρου, Παυλοπούλου, Jones από την γωνία θα πάρει το σούτ, θα αστοχίσει. Μπαλά καταλήγει στα χέρια της Μάρκοβιτς. Μαρίνη. Όσο για την Μάρκοβιτς. Δύσκολη προσπάθεια, δεν της έκανε και το χατήρι κιόλας η μπαλά της Μάρκοβιτς. Πήγε και βγήκε. Ευνηδιασμός για τον Παναθηναϊκό, έβαλε στόπο όμως στον Μολάμπρο παρότι είχε το ελεύθερο σούτ. Παυλοπούλου. Σωτηρίου και πάλι Παυλοπούλου. Όχι τελικά. Κράτησε την μπάλα Σωτηρίου. Θα σουτάρει κιόλας. Θα αστοχίσει. Μπάλα καταλάγει στα χέρια της Σταμολάμπρου. Αλέιν. Πολύ ωραία σκαστή πάσα για την Σταμολάμπρου. Παυλοπούλου αμαρκάρει. Στην καλή εδώ κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία η προσπάθεια Jones. Δεν τα κατάφερε μέχρι το τέλος όμως. Αστόχησε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο lay-up. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια χειροκροτήθηκε από τον πράσινο πάγκο. Δαμουλάκη, πήρε το σκίνδυνο από την Μάρκοβιτς. Το μισό καλάθι ανήκει στην Μάρκοβιτς που άνοιξε τον διάδρομο στην Δαμουλάκη. 62-49. Παυλοπούλου. Αλέν για την Σωτηρίου. Αλέν και πάλι προσποιήθηκε. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Παναθηναϊκός που σήμερα έχει χάσει αρκετά τέτοια σουτ. Από μνήμης θυμάμαι τους δύο ευνηδιασμούς της Σταμολάμπρου.
Νωρίτερα το χαμένο καλάθι της Jones. Ένα καλάθι που έχει χάσει νωρίτερα στην αυτό 2 για την Αλέιν. Εύκολη πόντη για τον Παναθηναϊκό. Αλέν που είναι στην γραμμή των βολών, θα ευστοχίσει στην πρώτη, θα κάνει τους νέα τους προσωπικού τους πόντους. Μετράει ήδη 12 rebound, τα 5 μάλιστα εξ αυτών είναι επιθετικά. Θα ευστοχίσει και στην δεύτερη, θα φτάσει σε ακόμα ένα double-double την φετινή σεζόν, 10 πόντι, 12 rebound. Τζέιμι έχει πάνω στην Στάμο Λάμπρου. Στην γωνία για την Εξατοπούλου πέρα στο παιχνίδι. Φάουλ από την Σωτηρίου. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο προσωπικό για την Ελληνίδα Φόργουρτ που πιθανότατα διανύει την τελευταία της χρονιά ως παίχτρια. Όλα δείχνουν ότι το καλοκαίρι που έρχεται θα κρεμάσει τα παπούτσια, θα σταματήσει το μπάσκετ. Εκτός ισορροπίας ούτε από την Τζέιμι θα πετύχει το καλάθι. 64-51. Αλέιν. Στάμο Λάμπρου έχει παρόντι στην Τζέιμι, πήρε το σκρίν από την Αλέιν. Σωτηρίου στην γωνία για την Παυλοπούλου. Δεν χάνει η Πινελόη Παυλοπούλου σήμερα με τίποτα. 67-51. 29 πόντι και 6 στα 7 τρίποντα από την φανταστική Πινελόη Παυλοπούλου σήμερα. Τζέιμι για την Μαρίνη. 8 δευτερόλεπτα ακόμα και τον Πας. Δαμουλάκη. Καλή άμυνα από την Στάμο Λάμπρου. Δύσκολο το σουτ. Ήταν και με ταυλό. Κόμμενα λοιπόν από την Αλέν 13ο. Jones που σήμερα μπορεί να έχει 6 πόντους, έχει ήδη όμως μοιράσει 11 assist. Θα φτωχίσει η Σωτηρία ακόμα μια φάση που προστίθεται αυτές που λέγαμε νωρίτερα στα εύκολα καλάθια που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μαρίνη σταμάτησε, πήρε το τρίποντο, αστόχησε. Αλέντσε ακόμα ένα rebound. Παυλοπούλου. Πενερόλη Παυλοπούλου που έχει βάλει πλώρη για να βγει και με διαφορά MVP της 21η αγωνιστική. Στάμο Λάμπρου, Jones. Σωτηρίου από το ύψος των βολών θα πετύχει το καλάθι. 69-51. 1:59 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Time out από τον Πας. Σύντομη διακοπή και πιθανόμαστε και πάλι για το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου. Και πάλι μαζί από το κλειστό της Λεωφόρου, είναι 18 πλέον για τον Παναθηναϊκό που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Τώρα είναι. Να μπήκαμε και το τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Δαμουλάκη έχει πάνω στην Στάμο Λάμπρου, πήρε το σκρίν από την Μάρκοβιτς. Ωραίο το κόψιμο της Μαρίνη με την βοήθεια του ταμπλό, θα πετύχει το καλάθι 69-53.
Μαρίνη που θα φτάσει τους 19 πόντους. Σταμολάμπρου στην γωνία θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει να ανοίξει Σταμολάμπρου. 72-53 συν 19 για τον Παναθηναϊκό που είναι στις παρυφές του συν 20. Τζέιμι. Μαρίνη έχει πάνω στην Τζόουνς. Κατάει πάντα η Μαρίνη την μπάλα της έμεινε στα χέρια τελικά. Πολύ καλή εδώ άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Δεν επέτρεψε στην Μαρίνη να βρει έναν διάδρομο προς το καλάθι, αλλά ούτε και την ελεύθερη πάσα. 56,7 απομένω ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ανέβει ακόμα και πάνω από τους 20 πόντους. Τεριστανίδου, Σταμολάμπρου, Παυλοπούλου, Τζόουνς στην γωνία θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει και η Τζάσμιν Τζόουνς. 75-53 συν 22 για τον Παναθηναϊκό. Δαμουλάκη. Όλο το δρόμο προς το καλάθι, όχι στην γωνία για την Μαρίνη. Μάρκοβιτς έχει την πλάτη στην Αλέιν, θα γυρίσει, κακό το χουκ της. Προλαβαίνει η Χεριστανίου την μπάλα πριν βγει εκτός τελικής γραμμής. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 13 τώρα δευτερολέπτων. Με την Τζόουν, Αλέιν. Παυλοπούλου, Αλέιν, το τρίποντο. Θα το βάλει η Τζίλιαν Αλέιν. 78-53 για τον Παναθηναϊκό που πλέον είναι απολαυστικός, είναι θεαματικός αφού πρώτα έγινε ουσιαστικός. Σε αυτή την τρίτη περίοδο έτρεξε ένα 26-10. Έχει αφήσει πίσω του το 17-26 της πρώτης περίοδου. 35-17 το επιμέρους σκορ της δεύτερης περίοδου. 26-10 τώρα. 78-53 το σκορ. Διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι. Είμαστε στο μυαλό σου, στην περιοχή κάποια στιγμή. Εδώ βρίσκονται οι ντουλάπες που θα φτιάξεις κάποια στιγμή. Και ο πάροχος ενέργειας που θα αλλάξεις κάποια στιγμή. Όμως, για μια στιγμή, με τέτοιες προσφορές, θα αλλάξεις τώρα. Γιατί η Ελπέντισον καλύπτει τις ανάγκες σου μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες φτιαγμένες για σένα. Κάλεσε τώρα στο 18128 ή έλα σε ένα κατάστημα Ελπέντισον. Ελπέντισον, δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Μίωσελ, καινοτόμος λιποσωμιακή γέλη εξωτερικής χρήσης. Με ενεργά συστατικά, φυτικής προέλευσης, στοχευμένη φροντίδα και άμεση περιποίηση στα ταλαιπωρημένα σημεία του σώματος. Μίωσελ και ποιος σε πιάνει. Από την κρασφόνα σου. Ποιον δρόμο σου δείχνει το ενστικτό σου. Όποιος κι αν είναι, το DTX360 θα τον ακολουθήσει. Το πρώτο adventure crossover scooter μεσαίου κυβισμού. Φτιαγμένο για μέσα και έξω από την πόλη. Kymco DTX360. Ακολουθεί το ένστικτό σου. Και πάλι μαζί από το πιστό της Λεωφόρο, έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος. Συν 25 για τον Παναθηναϊκό που έχει βάλει το νερό στο αυλάκι πλέον. Έχει αφήσει εντελώς πίσω του την κακή παρένθεση της πρώτης περίοδου. Παραλίγο να κλέψει εδώ η Αλέιν, έμεινε μαρκάριστη η Τζέιμι, θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 78-56. Όπως είπαμε και στην κίνηση του μάτς, όλο ένα και μεγαλώνει προσέλευση στο κλειστό της Λεωφόρου. Είναι σχεδόν γεμάτο αυτή τη στιγμή και το αποτέλεσμα περνάει και στους δέκτες σας νομίζω. Τζόουνς όλο τον δρόμο προς το καλάθι. 78-2, 80-85-6. Στους 15 πέτους πλέον, όχι στους 11, η Τζάσμιν Τζόουνς, όσα είναι και τα rebound της. Δεύτερη επέκτηρια του Παναθηναϊκού που φτάνει στο double-double. Άστοχη η Τζέιμι, rebound από την Τζόουνς. Υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση στην ανανέωση στα στατιστικά της ΕΟΚ.
Αλέιν με την δεύτερη προσπάθεια θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι, 82-56. Δαμουλάκη από τις αλλαγές βρέθηκε πάνω της τώρα η Αλέιν, έχει μισμάτς ο Πας με την Μάρκοβιτς, το βρήκε, καλάθι και φάουλ από την παίχτρια του Πας, το φάουλ από την Jones. Σηκώθηκε ευτυχώς η Μάρκοβιτς, δεν έχει κάτι. Θα σκουπιστεί και το παρκέ στο σημείο που έπεσε η σέντερ του ομάδας των Ιωαννίνων. Θα αστοχίσει την βολή. Μάρκοβιτς θα χάσει την ευκαιρία για ένα, για ένα έμεσο τρίποντο. Ενώ η Πυλιακούτα ετοιμάζεται να γεράσει και πάλι στο παρκέ. Χεριστανίδου στα Μολάμπουρα το σημείο που νωρίτερα ευστόχησε. Θα αστοχίσει τώρα. Βγήκε η μπάλα. Τζέιμι. Το coach του coach. Κακό όμως το τελείωμα. Και ευκαιρία για κατάσταση ευθυνιασμού για τον Παναθηναϊκό με την Jones. Φάουλ από την Ξανθοπούλου. Δεν έχει κάτι η Jones, έτσι κι αλλιώς είναι σκληρό καρύδι. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεν ξέρω αν από τη σύγκρουση έχει χάσει τον φακό της. Όχι τελικά. Σηκώθηκε η Αμερικανίδα και είναι έτοιμη για να εκτελέσει και τις δύο βολές. Jones, που όπως είπαμε νωρίτερα, έχει ήδη φτάσει στο double-double με 11 πόντους και 11 rebound. Μετράει ακόμα με 11 πόντους και 11 assist, μετράει ακόμα και 4 rebound. Αλλά και 2 κλεψίματα. Η μάχη αυτή τη στιγμή γίνεται ανάμεσα στην Παυλοπούλου και την Αλέιν. Παυλοπούλου που έχει 29 πόντους, 6-7 τρίποντα και 4 assist και 31 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Από την άλλη η Αλέιν μετράει 15 πόντους με 5 στα 9 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 16 rebound εκ των οποίων τα 7 είναι επιθετικά, 3 assist, 1 κλέψιμο και 1 block και έχει 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ενδεχομένως να είναι μια μάχη για την MVP της 21ης αγωνιστικής. Ενώ στο παιχνίδι πέρασε για πρώτη φορά σήμερα και η Μαργαρίτα Μπάτσιου. Πήρε την θέση της Σταμολάμπρου. Μάρκοβιτς έχει πάνω στην Χεριστανίδου, δύσκολη προσπάθεια, κακό το τελείωμα. Παυλοπούλου για την Jones, Σβίρκοβιτς συγκράτησε την μπάλα, Παυλοπούλου, Μπάτσιου θα πάρει τρίποντα, όχι. Και πάλι Παυλοπούλου. Στην γωνία για την Jones, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Σβίτκοβιτς θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως το rebound από την Ξανθοπούλου. Τζέιμι, Μαρίνι, Μάρκοβιτς ακουμπάει την μπάλα στην Πυλιακούτα που στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καταφέρει να φανεί. Για να δούμε αν θα καταφέρει τώρα, θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Αν η Πυλιακούτα πάρει σωστά την μπάλα κοντά στο καλάθι με το εκτόπισμα που έχει, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η Κύπρια Σέντερ, η οποία έχει αργότερα στο παρελθόν αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα με την ομάδα της Νεμπράσκα. Μπάσκου θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει airball, επιθετικό rebound από την Τσβίρκοβιτς. Τέλος χρόνου επίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Τζέιμι έχει πάνω στην Τζον, Μάρκοβιτς, Μαρίνι το κόψιμο κοντά στην ρακέτα.
Δεν θα πετύχει να πέρα το καλάθι, θα έχει όμως την ευκαιρία για μία ελεύθερη, για δύο ελεύθερες συναμβολές. Ακόμα ένα κόψιμο σήμερα στην ρακέτα για την Μαρίνη. Ήταν ένα από τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός κυρίως στην πρώτη περίοδο. Πλέον όμως ανεβάζοντας την πίεση στην άμυνα, κατάφερε να εξαλείψει αυτά τα κόψιματα της Μαρίνη. Μαρίνη και η Πυλακούτα ήταν οι παίχτριες που τράβηξαν τον πας στην πρώτη περίοδο από το 17-26. Θα πετύχει και την δεύτερη ελεύθερη βολή, 84-62. Η λογική λέει πως και με την διαφορά στους 22 πόντους, Ελένη Καμπογιάννη θα βάλει και τις υπόλοιπες νεαρές παίχτριες που έχει στην 12η της. Σβίτκοβιτς θα γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια να στοχίσει. Θα πάρει όμως το επιθετικό ριμπάουντ, θα δώσει για την Μπάσκου και να και η Μαργαρίτα Μπάσκου που ανοίγει λογαριασμό στο σημερινό παιχνίδι. 86-62. Πυλακούτα, λάθος, Τζόνς θα φύγει στον εφηνιδιασμό και τώρα σε αντιπιάστε την. Εύκολο το lay-up, 88-62. Μαρίνη θα δώσει για την Μάρκοβιτς. Ξανθοπούλου με την Μπάσκου πάνω της. Θα ευστοχίσει η Ξανθοπούλου. 88-64. 5 και 22 ακόμα για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα φτάσει ακόμα σε μια κατοστάρα που έχουμε 12 πόντους. Jones θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει η Justin Jones. 91-64. Πυλακούτα, θα κερδίσει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Κέπρια Σέντερ που είναι από τις πρωταγωνίστριες του ΠΑΣ την φετινή σεζόν. Ενώ αυτό ήταν το τρίτο προσωπικό φάουλ της Αντριάννα Τσβίτκοβιτς. Εύστοχη στην πρώτη βολή η Κέπρια Σέντερ. Εύστοχησε και στην δεύτερη, θα φτάσει πλέον τους 17 πόντους, τους 21 είναι η Μαρίνη. 91-66 το σκορ. Τα πάντα έχουν κρυθεί, νομίζω πλέον η κατοστάρα είναι αυτιωμένη. Παυλοπούλου, κάτι σπάνιο σήμερα, θα αστοχίσει. Τζέιμι, Μαρίνη προσποιήθηκε. Και πάλι Τζέιμι, Μάρκοβιτς, το φάουλο από την χεριστανή του, τέταρτο ματικό για τον Παναθηναϊκό. Μόλις ένα για τον ΠΑΣ σε αυτή την περίοδο. Πυλακούτα, Ξανθοπούλου θα βγει από τα σκριν. Καλή αμυνά από την Μπάτσκιου, το κόψιμο από την Μάρκοβιτς με την βοήθεια του ταμπλού θα στοχίσει και το rebound κιόλας από την Μπάτσκιου. Βίτκοβιτς, Jones, πάσα για την Μπάτσκι, ήταν κακή. Ήταν ένα χρόνο πίσω στην σχέση με την κίνηση που είχε κάνει η Μπάτσκι. Μαρίνη κόπηκε από την Jones. Πυλακούτα, Ξανθοπούλου θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Εύκολο το rebound από την Jones που πλέον φτάνει στα 12, 18 πόντους, 12 rebound. Και έχει και 28 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Παυλοπούλου, Jones, Χεριστανίδου, πήρε τον αριστερό διάδρομο. Τέλειωσε τη φάση με την βοήθεια του ταμπλό, 93-66. Ετοιμάζεται η Αλέιν, η Καμπακά και η Σταμολά μπορεί να περάσουν στο παρκέ. Μάρκοβιτς έχει την πλάτη στην Jones. Άσκη Τζέιμι, δεύτερο rebound από την Μπάτσιου. Τσβίτκοβιτς και θα κατεβάσει την μπάλα η Jones.
τα τελευταία 3 λεπτά της αναμέτρησης. Και η Πάσια ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Παυλοπούλου, Κβίτκοβιτς, Χεριστανίδου, θα αστοχίσει. Εύκολο τερμπάουν από την Μαρίνη, προσπάθεια ευθυνδιασμού για τον Πας, Τζέιμι. Ολοκληρωμένος ο ευθυνδιασμός για τον Πας, στο παρκέ είναι η Τζόνς, η οποία πιάνει το χέρι της. Και δείχνει να πονάει κιόλας αρκετά διακοπή στο παιχνίδι. Ιατρικό επιτελείο. Σηκώθηκε η Τζόνς, πιάνει τον δεξί της καρπό και δείχνει να πονάει. Θα καθίσει στον πάγκο, έχει πέσει άμεσα το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για να δούμε λίγο και εμείς τι ακριβώς γίνεται. Θα γίνει και η αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Στην προσπάθειά της βλέπετε και το replay, η Τζόνς να κόψει την Μαρίνη, κάπως της γύρισε ο καρπός. Πλέον η πεντάδα του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από την Παυλοπούλου, τη Σταμπολνάμπρου, την Αλέιν, την Καμπακά και την Παρτιαζή. Αλέιν, νομίζω πλέον ότι όλο το ενδιαφέρον είναι στην κατάσταση της Τζόνς, τρίποντα από την Σταμπολνάμπρου, εύστοχο και αυτό. Τρίτο τρίποντα από την Ελληνίδα Κάρτ, 96-68. Πυλακούτα, Ξανθοπούλου. Μαρίνη πήρε το στήνο από την Πυλακούτα. Θα κλέψει η Πασιατζή, θα πέσει κοντά στο παρκέ για να σώσει την μπάλα. Κατάσταση ευρυδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Έβαλε στόπ η Παυλοπούλου. Πολύ ωραία πάσα της Πασιατζή στην Παυλοπούλου. Τρίποντο, σιγά να μην το έχανε. Έχασε το προηγούμενο. 99-68. Θα ξαναπεράσει στο παρκέ και η Μαργαρίτα Μπάσκιου στη θέση της τρομερής σήμερα Πινελόπης Παυλοπούλου, η οποία μετράει 32 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα, 7 στα 9 τρίποντα, έχει συνολικά 11 στα 14 εντός παιδιάς, 5 ασίστ και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Έχω την εντύπωση πως θα είναι η MVP της 21ης αγωνιστικής. 1.40 ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Και ο προπονητής του ΠΑΣ έβαλε τις νεαρές στο παρκέ, τόσο την Παπα-Νικολάου όσο και την Κωνσταντάρα. Πυλακούτα προσπάθησε να κλέψει η Μπάσκιου στη γωνία, η παιχνιά είναι νεαρή της ομάδας του ΠΑΣ. Η Παπα-Νικολάου ήταν, πήρε το σούταλα, στόχισε. Έχει τοποθετηθεί πάγος στον καρπό της Τζόουνς. Αλέιν. Και ακόμα μια εκατοστάρα για τον Παναθηναϊκό, είναι γεγονός, 101-68. Ξανθοπούλου, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Θα πέσει στο παρκέ η Καμπακά. Σίγουρα είναι δύο φάσεις, τόσο αυτή της Σπαρτιατή όσο και της Καμπακά που θα άρεσαν στην Ελένη Καμπογιάννη, η οποία πολλάκις έχει αναφερθεί στο ότι καμία παίχτρια δεν παίρνει χρόνο χαριστικά. Όλες παίρνουν με την αξία τους τον κόμπο και τον υδρότα τους. Πάση Ατζή που κατέβασε και όλα στην μπάλα, κέρδισε και το φάουλ. Παυλοπούλου, όχι στην όρη Σταμολάμπρου, Παυλοπούλου κάθεσε στο παρκέ, στον μπάκο, δεν θα μπορούσε να ήταν. Μπάτσιου, πάσα για την Αλέιν, στην γωνία Πασιατζή, τον αριστερό διάδρομο, το φλότερ, θα στοχίσει, θετικό rebound από την Μπάτσιου. Θα δώσει για την Αλέιν. Μπάτσιου προσποιήθηκε, θα δώσει για την Καμπακά και πάλι Μπάτσιου θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει η Μαργαρίτα Μπάτσιου. Και αυτό ήταν αρκετό για να σηκώσει τον πάκο του Παναθηναϊκού στο πόδι, 104-68. Υπενθυμίζουμε πως το high score την φετινή σεζόν, ενώ σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση για να νίκη στα Μολάμπρου, έκανε φάουλ στην
Παπα-Νικολάου την μικρή παίχτρια του Πάσα για να οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Τρομερή κίνηση από την Ανανίκη Σταμολάβρη, η οποία κιόλας μπουστάρει την μικρή παίχτρια του Πάς. Και θα πετύχει κιόλας την βολή η μικρή παίχτρια του Πάς. Αμέσως η Σταμολάβρη θα της δώσει το χέρι. Μια φανταστική στιγμή. Θα στοχίσει στην δεύτερη. Τέλος του μάτς, 104-69, το τελικό σκορ, Παναθηναϊκός ακόμα μια κατοστάρα. Θα φτάσει στην 19η νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, στην πρώτη τελευταία αγωνιστική της φετινής Α1 μπάσκετ γυναικών. Απομένει, είπαμε, το παιχνίδι με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, στην τελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας, πριν να οδηγηθούμε στην διαδικασία των play-off, όπου υπενθυμίζουμε και πάλι ότι οι νίκες δεν μεταφέρονται φέτος. Νέο σύστημα διεξαγωγής, όλοι θα ξεκινήσουν από το 0. Ο πρώτος θα παίξει με τον τέταρτο, ο δεύτερος θα παίξει με τον τρίτο. Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τον Παναθηναϊκό σήμερα ήταν η Πινελόπη Παυλοπούλου, που σταμάτησε στους 32 πόντους, έχοντας 4 στα 5 δίποτα, 7 στα 9 τρίποντα. Συνολικά 11 στα 14 σούτ εντός παιδιάς, 5 ασίστ και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. 18 για την Jasmine Jones, που πέτυχε double-double με 12 ασίστ και είχε και 5 rebound και 3 κλεψίματα. Θα μάθουμε και εμείς σε λίγο ποια είναι η κατάσταση στον δεξιό της Καρπό. Στους 17 η Τζίλιαν Αλέιν, που είχε 18 rebound, εκ των οποίων τα 7 ήταν επιθετικά. Και η ισοφάρισε στο τέλος την Παυλοπούλου με 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Στους 12 η Ανανίκη Σταμολάμπουρ με 3 στα 8 τρίποντα. 9 για την Βίτκοβιτς και την Κατερίνα Σωτηρίου. Παναθηναϊκός που τελείωσε το μάτς με 41 rebound και 34 τελικές πάσες για μόλις 8 λάθη. Από την πλευρά του ΠΑΣ, στους 21 η Κατερίνα Μαρίνη, μετρώντας 2 στα 6 τρίποντα, στους 17 η Πιλακούτα με 7 στα 8 δίποντα, στους 14 η Άσμπερι Τζέιμι, που είχε και 4 rebound και 2 assist. Όπως βλέπετε, στο καθημερινό, στην καθιερωμένη αποθέωση, οι παίχτες του Παναθηναϊκού γίνονται και πάλι ένα με τον κόσμο. Εμείς θα κάνουμε τη διακοπή από εδώ και θα επιστρέψουμε για μια τελευταία συνέντευξη με κάποια εκ της πρωταγωνίστρες της αναμέτρησης και την αποφώνηση από την σημερινή αναμέτρηση.
Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Ελένη Καπογιάννη, coach. Να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά που ήταν και στο τέλος του παιχνιδιού, η κατάσταση με την οποία αναβρίσκεται η Jasmine Joe. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα το δούμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. 17-26 την πρώτη περίοδο, 104-69 το τελικό αποτέλεσμα. Την κρατάς την πρώτη περίοδο ή την πετάς? Όχι, την κρατάω όπως όλες τις περιόδους, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε κίνητρο. Μπαίνουμε λίγο χαλαρά στα παιχνίδια. Θέλω να πω ότι κάνουμε πολύ καλές προπονήσεις, δουλεύουμε πολύ καλά στην προπόνηση. Το πνευματικό κομμάτι δεν είναι εύκολο. Όταν δεν έχεις συνεχόμενα παιχνίδια, δεν έχεις δυνατούς αντιπάλους, μάθαμε ότι θα παίξει και η Σαριανίδου. Θέλω να πω δεν είναι καθόλου εύκολο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά επιθετικά είμαστε σε πάρα πολύ καλή μέρα. Δηλαδή, μας δώσανε προκλητικά τα σουτ. Τα πήραμε και τα βάλαμε και γι' αυτό έγινε το σκορ αυτό. Στην πρώτη περίοδο έπαιξε και ρόλο λίγο και η αποχή λόγω του προηγούμενου ρεπό που είχατε. Εντάξει, καλές προπονήσεις, αλλά και ο αγωνιστικός ρυθμός είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα παίζει ρόλο η αποχή, σίγουρα παίζει ρόλο ότι δεν έχουμε όλες τις αθλήτες στην προπόνηση, έχουμε ακόμα, μας ταλαιπωρούν οι τραυματισμοί. Δεν είναι εύκολο το 5-5 με την ένταση που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά συμβαίνουν, είναι στο παιχνίδι, είναι η δουλειά μας. Θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι στα play-off θα έχω όλη την ομάδα, θα είναι αρτιμελής, αυτό προσεύχομαι και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλή πορεία όπως τη φανταζόμαστε. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή υπάρχει πιθανότητα να δούμε και την Ηλιάνα Καλακασίδου? Αν το πω ότι της είναι καλά, ναι. Γιατί τώρα φυσιολογικά βγάζει λίγο αντίδραση. Την προστατέψαμε σήμερα, αλλά η Λίλη έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις με κάποια προστασία, αλλά παίζει με την ομάδα κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η... Ένα ευχαριστώ στον υπέροχο κόσμο σας, γιατί το θεωρώ δεδομένο, αλλά δεν είναι. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που είναι τόσο δίπλα μας, μας στηρίζουν σε κάθε φάση. Τους ευχαριστώ και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δίνουμε το 100% μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και δήλωση της Ελένης Καπογιάννη χωρίς καν να ερωτηθεί. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή Κότσικα που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Μπόχωρας. Από εμάς, καλή συνέχεια.